πρώτα να ακούσω, θέλω πρώτα να ακούσω εσάς και μετά θα τοποθετηθώ. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί πρώτος? Εγώ θα πω μπράβο Βασίλη. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Αν δεν υπάρχει κάτι ηχηδαίο, εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα που βλέπαμε την άλλη φορά τα φιλιά. Πάντω, εμένα αυτό με τα χέρια δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Τι ηχηδέο έχει ένα φιλί τώρα και εσύ τα μετρελάνε. Εντάξει, έχει. Υπάρχουν φιλιά που είναι μπροστά σε κάμερα που μπλέκονται και άλλα. Φιλήθηκαν στην πίστα. Τα κινητά όλα να τα λέω μπράβο Βασίλη, διότι ένα άνθρωπο ερωτευμένο που δεν το κρύβει και θέλει θάρρο και θράσο, εγώ που νιώθω σχεδόν το ίδιο με αυτό που νιώθω Βασίλη, δεν το έκανα ποτέ δημόσια. Άρα. Του λέω μπράβο για την κογόχη και τη δέσποινα. Για την κογόχη πάντα, εδώ και 25 χρόνια. Δεν θα το έκανα ποτέ, γι' αυτό και του λέω μπράβο. Μπράβο, Βασίλη, εγώ αυτό έχω να πω. Καλό θα είναι πάντως αυτές οι ιδιωτικές στιγμές να μένουν ιδιωτικές πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, δεν ξέρω κατά πόσο τα κρατάς ιδιωτικά αυτά. Οι άνθρωποι από την αρχή, από τότε που μαθαίνουν. Εμένα πάντως με έχει κουράσει αυτό που βλέπω. Έχει μια υπερβολή, αλήθεια είναι πια. Δηλαδή αυτό που είδαμε τώρα ήταν ολόκληρο. Υπέρμετρα διαχειτικό είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, είναι ερωτευμένοι. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο και να κάνει το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, θα προτιμούσατε να βλέπετε δύο ζευγάρια κομμένα στο κινητό του να περνάνε έτσι τη βραδιά του ή δύο ζευγάρια που ερωτεύονται και να αγαπιούνται. Κάτσε, πρεφωτεινή μου γλυκιά. Κάτσε, αυτό είναι ακραίο που λες. Συγγνώμη, παιδιά, δεν πήγα να φάνε ένα φαγητό. Δούλευε η Δέσποινα Βανδύ. Και την ώρα τη δουλειά τη πάει ο Βασίλη Μπισμπίκη, χορεύει το Ζεϊμπέκικο, τον φυλάει, βάζει και τα χέρια πίσω. Μάγκα, ωραίο βάρη, τα χέρια πίσω την ώρα που το φυλάει. Το είδατε, γιατί πάντα ο συμβολισμός παίζει το ρόλο. Βάζει τα χέρια πίσω. Κάποιες γυναίκες το σχολιάζουν αρνητικά. Αυτή η στάση με τα χέρια στη μέση. Το σχολιάζουν αρνητικά κάποιες γυναίκες. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Ότι είναι τα χέρια στη μέση και εκείνη κρέμεται από το λαιμό του. Αλλά δεν είναι ωραία το αυτό. Κρέμεται από το λαιμό του και τα χέρια πίσω. Ναι, βέβαια μετά την αγκαλιάζει και εκείνη. Τι κάνουμε? Κρίνουμε τις προθέσεις των ανθρώπων. Τώρα δύο άνθρωποι. Συγγνώμη, κάτσε. Συγγνώμη, φωτεινή μου. Αν κάνανε κάτι στο σπίτι τους, δεν θα το έκανε κανένα. Όταν το κάνουν σε ώρα εργασίας δημόσια, το γνωρίζουν και οι ίδιοι και το περιμένουν από ό,τι ξέρω, ότι θα δεχθούν κριτική. Γιώργο μου, δεν λέω για το συμβάν. Μισό λεπτό, Βρεάρια. Σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Δεν λέω για το συμβάν όλο αυτό που βλέπουμε. Λέω για αυτό που λέτε για τα χέρια πίσω. Μπρος, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί σκέφτονταν τώρα τι πρέπει ακριβώς να κάνουν και τι σήμαινε κάτι. Δηλαδή, εσένα σου αρέσει αυτή η στάση? Δεν είναι λίγο αντιαισθητική? Αντιαισθητικό δεν είναι. Δεν θα το έκανα κι εγώ ποτέ. Είμαι μαζί με τον Τάσο αυτό και τον Γιώργο και φαντάζομαι και σένα. Δεν θα το έκανα. Αν υπάρχει όμως μια υπερβολή, φαντάζομαι ότι είναι γιατί υπάρχει υπερβολή στο συναισθημά τους. Είναι δύο άνθρωποι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει ο καθένας τη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι και μια υπερβολή. Πάντως που έχουν ήδη μέσα τους. Δεν το βλέπουμε πλέον, φωτεινή μου. Είναι πιο συγκρατημένη. Εγώ να πω το εξής. Γιατί υπάρχει ο έρωτας, μισό λεπτό, δεν έχει τα ηλικία που λέει η άλλη. Το βράδυ υπάρχει γενικά μια χαλάρωση σε όλα τα πράγματα. Μπορεί να πιει και ένα ποτήρι παραπάνω, χαλαρώνει, το ξέρουμε όλοι. Όταν έχουμε πιει ένα ποτήρι παραπάνω, χαλαρώνουμε. Μπορεί και εδώ ο Βασίλης να πιει και ένα ποτήρι να χαλάρωσε. Μπορεί και η Δέσποινα να έχει, δεν ξέρω. Η Δέσποινα βέβαια δεν έκανε κάτι, ο Βασίλης ανέβηκε πάνω. Πολύ εύκυρο, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο εκείνη την ώρα μπορεί να του ξέφυγε από τον πολύ τον έρωτα. Τώρα σήμερα το βλέπουν. Οι ίδιοι λοιπόν με αυτό που βλέπουν σήμερα είναι OK. Και εγώ δεν θα πάω στη λογική που λένε κάποιοι, διαφωνώ πλήρως. Υπάρχουν παιδιά, τα παιδιά της Δέσποινας είναι μεγάλα παιδιά και χαίρονται από ό,τι γνωρίζω που η μαμά τους έχει βρει έναν πραγματικά μεγάλο έρωτα. Το φερό αυτό με τα παιδιά. Τα παιδιά χαίρονται να βλέπουν τους γονείς καλά. Δεν με πειράζει εμένα αυτό με τα παιδιά. Το θέμα είναι το εξής όμως. Για αυτούς τους δύο, αυτό που βλέπουν σήμερα, αυτό εδώ ρε παιδί μου, δημόσια. Είναι οκ με αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ οκ. Δηλαδή είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι, επαγγελματίες και οι δύο. Δεν νομίζω ότι την ώρα που το έκαναν δεν ήξεραν αυτές τις ενέργειες. Δεν ήξεραν ότι έχουν σηκωθεί εκατοντάδες κινητά από κάτω. Αυτό που λες, ότι θα καταναλώσει. Εκείνη την ώρα, σας το ξαναλέω, δεν το καταλάβατε προφανώς. Το βράδυ που χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα, μπορεί να κάνεις πράγματα που την επόμενη μέρα να μετανιώσεις. Ρωτώ λοιπόν εγώ, θεωρείτε ότι αυτοί δύο άνθρωποι που σε πλαίσιο χαλαρότητας εκδήλωσαν δημόσια τον έρωτά τους, την επόμενη μέρα που το βλέπουν από όλα τα κανάλια, από όλα τα μέσα, από όλα τα site, είναι οκ okay με αυτό? Αυτό ρωτώ. Δεν λέω αν είναι ή δεν είναι. Είναι οκ, γιατί είναι επιλογή τους. Επιλογή τους δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι τρολάρουν και τους κακοθελητές πλέον. Εγώ νομίζω ότι έχουν περάσει και σε αυτό το επίπεδο. Ότι σου λέει, σας ενοχλεί ερωτάς μας, δέχομαι κακόβουλα σχόλια. Ορίστε, δείτε πόσο είναι ο έρωτας αυτών των δύο ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις τι είναι αντιαισθητικό? Είναι αντιαισθητικό αυτό που βλέπουμε με τα φιλιά. Δηλαδή, καλό παιδιά, θα γιατί αντιαισθητικό έχει να φιλιούνται δύο άνθρωποι δημοσίως? Δεν το καταλαβαίνω. Τι συζητάμε? Υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πάμε την κοινωνία παρακάτω σε όλα τα επίπεδα και μας ενοχλεί να φιλιούνται δύο άνθρωποι. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Τι να σου πω. Εντάξει, καλά κάνεις και δεν είναι αντιαισθητική. Αλλά να λέμε ότι είναι αντιαισθητικό να βλέπουμε ένα ζευγάρι να φιλιέται. Για μένα είναι υποκειμενικό αυτό, φωτεινή μου. Εντάξει. Αλλά όταν πασχίζουμε να πάμε την κοινωνία παρακάτω σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να μας ενοχλεί δύο άνθρωποι. Δηλαδή αυτό πάει την κοινωνία παρακάτω ακριβώς τώρα. Εντάξει, οκ.
Είναι θέμα επιλογή. Αυτό πάει την κοινωνία παρακάτω. Εγώ δεν είμαι αισθητική σε αυτό. Αλλά την πάει και παρακάτω. Με ποια λογική την πάει παρακάτω. Δηλαδή, ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, Γιώργο μου. Ωραία, γιατί φωτεινούλα μου γλυκιά, γιατί τότε. Συγγνώμη. Γιατί τα βάζεις μαζί μου, συγγνώμη. Μα σε διαφωνείς. Με σένα θα διαφωνώ μαζί. Με την άρα εγώ συμφωνώ περίπου. Αν έρθει ο Μιχάλης τώρα, εδώ είναι ερωτευμένος μαζί σου, ο σύντροφός σου. Και σε πιάσει τώρα μέσα στη δουλειά και σε φιλήσει. Είναι κακό, όχι. Θα σε ενοχλεί. Δηλαδή είναι αισθητικά. Δηλαδή, εσένα θα σ' άρεσε. Εσένα έρχεται ο Μιχάλης εδώ που είναι ερωτευμένος μαζί σου. Είναι να του αρέσει. Τώρα μέσα εδώ την ώρα που κάνουμε το βασιλικό και σου δίνει ένα φίλο στο μακαφιάρικο. Και διαφέρουν και οι ασπασμοί φωτεινοί. Διαφέρει το ίδιο. Εγώ δεν θα το έκανα. Αλλά εφόσον είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι και οι δύο επιθυμούν το ίδιο πράγμα. Μα το σεβόμαστε όλοι, το σεβόμαστε αυτό. Λοιπόν, εμένα, παιδιά, θα ρωτήσω και τον Χάρη Ρόμπα που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Το σέβομαι όμως. Χάρη μου, θα σε ρωτήσω μετά αν θα το έκανες ποτέ δημόσια εσύ αυτό που έκανε η Βανδύ με τον Μπισμπίκη. Και να σου πω και κάτι. Έχουμε και εμείς, και βάζω και εμάς μέσα εδώ ως εκπομπή και όλες τις εκπομπές, έχουμε μία ευθύνη. Έγινε μία. Έχει γίνει μία, το παίζουμε. Έχει γίνει δύο, το παίζουμε. Έχει γίνει τρεις, το παίζουμε. Αν συνεχίσουμε να το παίζουμε και εκείνοι θα συνεχίσουν να το κάνουν για να μας τρολάρουν. Αν δεν μας αρέσει και μας χαλάει την αισθητική μας, να μην το προβάλλουμε. Εγώ το ζηλεύω και εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Ποτέ, είμαι σίγουρος. Αλλά ζηλεύω και λίγο που ερωτεύτηκαν τόσο πολύ που έχουν σχεδόν ξεμοραθεί. Και κάνουν αυτά τα πράγματα δημόσια. Πραγματικά δηλαδή το ζηλεύω και δεν το λέω ειρωνικά. Το ζηλεύω. Μακάρι και εμένα να μου τύχει ένα έρωτα να κεραυνοβοληθώ και να ό,τι πιστεύω μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ό,τι έχω πει στον εαυτό μου και την ώρα να διαψευθώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει και ο Μπισμπίκης, παιδιά. Συγγνώμη. Πιστεύετε εσείς ότι ο Μπισμπίκης, ο οποίος υπηρετούσε και υπηρετεί ο άνθρωπος, είναι πολύ ταλαντούχος. Το περιβόητο ποιοτικό θέατρο, είναι πολύ καλό τοπίο. Λοιπόν. Εναλλακτικός με Εξάρχεια, με αυτά έχει πει ο άνθρωπος μεγάλος στην Ομόνοια, με όλους αυτούς παραβατικούς τα έχει πει και τον έχουν εμπνεύσει στην τέχνη του. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Μπισμπίκης, αν του έλεγες πριν 10 χρόνια, θα ερωτευτείς μία στάρ μεγάλη του lifestyle και θα πας στα μπουζούκια που τραγουδάει να φιλιάσεις στο στόμα. Τι θα έλεγε ο Μπισμπίκης, θα γέλαγε και να με χτυπιόταν από τα γέλια, ναι ή όχι. Πίστευε ότι θα του τύχει, του έτυχε. Και αυτό ναι. Ήταν το έχουμε δει και στο αστυνομικό δελτίο. Το πάθος υπερισχύει της λογικής, Γιώργο. Καλά, δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα, βέβαια. Και εσύ δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα. Το έχουμε δει σε δεν έχουν κάνει έγκλημα. Ζήτω έρωτας, παιδιά. Ζήτω έρωτας. Και για να καταλάβετε, παιδιά, πώς αλλάζουν οι άνθρωποι, σας το είπα και πριν. Λίγα λεπτά πριν πάει στα μπουζούκια και τρελαθεί από τον έρωτα και ανέβει πάνω και χορέψει, φιληθεί, κάνει ό,τι κάνει ο Βασίλης. Ήταν σε εκδήλωση στην Κόρινθο και μίλαγε. Ήταν στο Λωτράκι, στην Λουτράκι, παρουσίαση του βιβλίου ενός φίλου του, του κυρίου Γιάννη Πέτρου. Μίλησε στην κάμερα της εκπομπής. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Η Βανδύ είναι φίλη μου, την αγαπάω και πραγματικά της το είπα και όταν πήγα στο μαγαζί πριν μια εβδομάδα. Το ζηλεύω αυτό που βιώνει. Πραγματικά. Μακάρι να το βιώνα και εγώ, όχι σε επίπεδο μεγάλου έρωτα. Και τον Μπισμπίκη το ζηλεύω που ερωτεύτηκε μια κοριτσάρα, πραγματικά ταλαντούχα, όμορφη κτλ. Κτλ. Του εύχομαι τα καλύτερα. Όμως. Θυμάστε τι είχε γίνει. Πολλές φορές κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι γιατί λένε κάτι, κάνουν μια δήλωση και μετά το βρίσκουν μπροστά τους. Θέλω να πω το εξής και μόνο αυτό θέλω να μείνω. Όταν οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια τους ακολουθούσαν, όταν είχαμε την υποψία ότι ξεκινάει αυτή η σχέση, έβγαινε ο Βασίλης και ορθώς τσαντισμένος και έλεγε: Είναι αυτό που κάνετε λάθος και τα λοιπά, να μας ακολουθείτε, να μας κάνετε, να μας φτιάχνετε. Τους ακολουθούσαν όχι στο σπίτι. Σε κάποιες ταβέρνες που πήγαν που ήταν δημόσια εμφάνιση. Στο αεροδρόμιο που πηγαίνανε να ταξιδέψουν. Και εμείς που πάμε έξω, σηκώνουν τα κινητά μας, τραβάνε. Μας το στέλνουν εδώ, να μην το παίξουμε, να το παίξουμε. Λοιπόν, τώρα βλέπεις που μόνοι τους εκδηλώνουν το μεγάλο του πάθος και έρωτα, πόσο άκυρες φαίνονται εκείνες οι δηλώσεις. Σωστά. Αυτό θέλω μόνο να μαζί σου. Αυτό θέλω μόνο να πω. Έτσι, για να μην πυροβολούμε τους δημοσιογράφους. Από την άλλη, και η απάντησή τους θα μπορούσε να είναι ότι θα την ανοίξω την πόρτα και θα τη διαβήσω όταν εγώ θέλω.